κύριο Θοδωράκη, μία στάση αποχής από την ευθύνη. Λυπάμαι πάρα πολύ, για να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι αυτονόητο σε αυτή την αίθουσα, ότι όσες διαφωνίες και αν έχουμε μεταξύ μας, αυτό τουλάχιστον τον 1,5 χρόνο, σε κάτι όλοι συμφωνούμε νομίζω. Ότι η συμφωνία αυτή που έγινε, το λεγόμενο τρίτο μνημόνιο και οτιδήποτε άλλο, ήταν κάτι το οποίο έγινε διαφανώς, δεν υπάρχει τίποτα που να σκιάζει ή να είναι σε δεύτερη, τρίτη ανάγνωση ή κάτω από το τραπέζι. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην το ξέρουν όλοι, καλός ή κακός. Και με βάση όλα τα στοιχεία, κάθε πολιτική δύναμη αποφασίζει σε κάθε φάση τη θέση που κρατάει. Λυπάμαι για το ότι στις τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, πράγματα τα οποία είναι πολύ σκληρά για τη χώρα και τα γνωρίζουν, δεν βρίσκουν έστω και ένα λεπτό στην ομιλία τους, στη ρητορική τους, για να κατατεθούν. Και θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το προϊόν αυτό, δηλαδή το ποσό το οποίο πρόκυψε, δεν οφείλεται σε κανένα κόλπο. Δεν είναι κανένα κόλπο. Γνωρίζετε πολύ καλά πώς πρόκυψε. Ότι οι εταίροι δανειστές, κακώς κάκιστα, δεν δέχονταν τα μη παραμετρικά έσοδα τα οποία οι υπουργοί αυτής της κυβέρνησης, και εξ όσων γνωρίζω και σε προηγούμενη φάση και των προηγούμενων κυβερνήσεων, παρουσίαζαν ως εκτιμήσεις. Δηλαδή γίνεται μια συζήτηση και λένε ότι προσδοκούμε έσοδα από τις εξής πηγές και από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και από τις λίστες τάδε και από αλλού και από αλλού, και είναι αυτό το ποσό, είναι τόσα δισεκατομμύρια. Και λένε οι εταίροι δανειστές, κακοπίστως, απολύτως, ότι εμείς δεν δεχόμαστε, το μόνο που δεχόμαστε είναι αυτό που βγάζει το κομπιούτερ. Μισθοί, συντάξεις, επιδόματα, πράγματα, αυτό μάλιστα το βάζουμε στον υπολογισμό. Τα άλλα, εάν πρόκειται να βγουν, θα δούμε. Δεν θεωρούμε πως οι ελληνικοί, ας πούμε, φοροδοτικοί μηχανισμοί και άλλοι μπορούν να τα βγάλουν. Έγινε λοιπόν μια συστηματική δουλειά από πλευράς αυτής της κυβέρνησης επί ένα χρόνο, για την οποία δεν λέτε τίποτα. Σαν αυτό το δισεκατομμύριο ήρθε περίπου πρόκυψη, είναι κανένας μπουναμάς, κανένας κύριος, ας πούμε, ομογενής από την Αμερική και το έδωσε στη χώρα. Έγινε μια συστηματική προσπάθεια και θα πρέπει να γίνεται και κάθε χρόνο, και προκύψε αυτό το ποσό, το οποίο δεν είναι εντός της συμφωνίας σε καμία περίπτωση και από καμία πλευρά, ως προς τη διάθεσή του, ως προς το που θα πάνε και τα λοιπά. Το γνωρίζετε. Και αφού πρόκυψε, δηλαδή αφού καταμετρήθηκε, αφού επιμετρήθηκε τις τελευταίες μέρες, επ' αυτού του ποσού η κυβέρνηση πήρε μία απόφαση συγκεκριμένη και είπε ότι να διατεθεί εκεί. Προφανώς θα μπορούσε να πάρει και μία άλλη απόφαση, να διατεθεί αλλού ή να γίνει ένας διάλογος για το που θα διατεθεί. Άλλο αυτό. Αλλά η αναγνώριση ότι δεν είναι ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά ότι είναι ένα ρεσιτάλ κακοπιστίας εναντίον της χώρας από πλευράς των εταίρων δανειστών σε αυτές τις συζητήσεις, δεν προκύπτει από πουθενά. Δεν αναφέρεται πουθενά. Όπως επίσης δεν αναφέρεται πουθενά ότι η σημερινή ψηφοφορία την οποία προκαλούν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι για να υπάρξει κανενός είδους πλαστή συνένεση ή κομπάρση ή τα άλλα που ακούστηκαν κτλ. Πρόκυψε επειδή από πλευράς της μόνιμης πηγής και πληγής εναντίον της χώρας, χθες και προχθές, δεν θέλω να ονοματίσω, όλοι αντιλαμβανόμαστε, δημοσίως μπήκε μία ακόμα τρικλοποδιά στη χώρα, όχι στην κυβέρνηση, και είπαν ότι αυτό το οποίο αυτονοήτως μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να το διαθέσει, να μην διατεθεί, είναι εκτός συμφωνίας, είναι μονομερής ενέργεια, χωρίς αυτό να στηρίζεται πουθενά, διότι υπήρξαν και άλλες απόψεις πολύ σοβαρές μέσα τους εταίρους δανειστές που λέγανε το αντίθετο. Επειδή πρόκυψε αυτή η αμφισβήτηση προς την Βουλή των Ελλήνων, προς την κυβέρνηση, προς τη χώρα,
γίνεται η σημερινή πρόταση για ψηφοφορία προσωπική, ατομική. Δεν πρόκυψε σαν κάποιο κόλπο, κάποιο ο οποίος θέλει να δείξει ότι υπάρχουν συνενέσεις ενώ ενδιάμεσα κάνει διάφορα άλλα πράγματα. Επ' αυτού λοιπόν χρειάζεται μια τοποθέτηση. Και δεν είναι δυνατόν επίσης να αγνοείται ότι παραδείγματος χάρη για το θέμα του ΦΠΑ για τα νησιά και μάλιστα για τα συγκεκριμένα νησιά αυτού όλου του άξονα, μέσα στη Βουλή από όλες τις πλευρές είχε εγκαίρως επισημανθεί ότι είναι αδιανόητο όταν οι Κανάριες νήσοι έχουν από 0 μέχρι 6%. Και αντί να λέμε για αυτούς οι οποίοι επιβάλλουν αυτά τα επονίδιστα μέτρα, τους καταναγκασμούς, και δεν είπαμε να αποθεώσετε μια κυβέρνηση που προσπαθεί επολίγων ή κατά τμήμα ή κατά μέτρο κάποια πράγματα να αποσοβηθούν, αλλά εν πάση περιπτώσει να συνενέσετε, να πείτε ένα καλό λόγο υπέρ της χώρας ή να πείτε ένα κακό λόγο για αυτούς που το επιβάλλουν. Δεν μπορεί να μην ακούγεται τίποτα σε αυτή την αίθουσα. Ο κύριος Θοδωράκης κάτι είπε, έστειλε ένα μήνυμα προς τα έξω και πήρα αφορμή από αυτό για να μιλήσω. Από άλλες πλευρές δεν ακούστηκαν, ούτε από την αξιωματική αντιπολίτευση ακούστηκε στη χθεσινή της ανακοίνωση. Άρα λοιπόν, παρακαλώ πολύ και κλείνω. Μήπως γνωρίζετε το ποιοι είναι κουφοί, κύριε Ψαριανέ, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, αν μπορείτε, μην διακόψετε. Λοιπόν. Κύριε Ψαριανέ, τώρα εντάξει. Μήπως επίσης, και θα κλείσω με αυτό, κύριε Γάκη, μήπως επίσης δεν γνωρίζετε ότι νομοσχέδια με μέτρα τα οποία συζητιώνται τώρα, κύριε Ψαριανέ, για το πλαστικό χρήμα, χάσαμε όλη την τουριστική περίοδο, είναι νομοσχέδιο το οποίο έχει υποβληθεί εδώ και μήνες, πολλούς μήνες, από τις αρχές του 16, στις συζητήσεις με τους εταίρους δανειστές. Ή τα άλλα για τα αχρεωστήτως, ή τα άλλα για τα κεφάλαια στα οποία μπαίνει μια φορολογία. Επί μήνες καθυστερήσαν, με αποτέλεσμα να υπάρχει υστέρηση, προφανής υστέρηση, σε προφανέστατα έσοδα που μπορούσε να είχε η χώρα μας. Πότε θα αποδοθούν αυτές οι ευθύνες? Και είναι τόσο κακό, τουλάχιστον σε επίπεδο απόδοσης ευθυνών, πέραν των εστάσεων για την κυβερνητική πολιτική που ευλόγως έχουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι είναι αντιπολίτευση και καλά κάνουν. Είναι τόσο κακό, είναι τόσο αδιανόητο προς αυτούς οι οποίοι δημιουργούν αυτό το περιβάλλον ασφυξίας για μια ακόμα φορά για τη χώρα, να ορθωθεί ένα μέτωπο από όλη την Ελληνική Βουλή και από όλα τα κόμματα και να σταλεί ένα τέτοιο σήμα και φεύγεται ένας-ένας με την ομάδα του για να μην γίνεται κομπάρση του Τσίπρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Ευχαριστούμε και εμείς.